εκεί. Πού? Στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα. Τα καλοκαίρια μου στη Ρόδο. Ήταν έτσι ένα ωραίο συνδυασμό. Ωραία, μα παντού θάλασσα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα τη θάλασσα μπροστά μου και την αγαπώ. Την αγαπώ. Την αγαπάς βέβαια πάρα πολύ, γιατί και ξέρω ότι αγαπάς και την Πρέβεζα πάρα πολύ. Την Πρέβεζα τη λατρεύω και το κατάλαβα μεγαλώνοντας. Όταν πήγα πλέον διακοπές με τους φίλους μου, ενώ λείπουν οι δικοί μου, να τους δείξω τα μέρη μου. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, γραφική, έχει μια όμορφη, είναι μια όμορφη βάση και μπορούμε να κάνουμε έτσι εξορμήσεις. Ναι, γύρω-γύρω που είναι τα μέρη εκεί, φανταστικά. Λατρεύω το Ιόνιο. Από Πάργα. Πάργα, Σίβωτα, Παξούς, Λευκάδα, στον Αχαίροντα. Για... Μιλάς πρεβεζιώτικα. Πρεβεζάνικα. Πού είσαι, Καμάρι, μου τι φτιάχνεις, είσαι καλά. Πρεβεζάνικα λέγεται. Η αλήθεια, ναι, πρεβεζάνικα. Η αλήθεια, όταν ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να το ξεχωρίσω. Μου φαινόταν. Δηλαδή το άκουγα σε άλλους, αλλά ήταν οικείο. Εγώ δεν μίλαγα έτσι, επειδή ο παπάς μου έλειπε από μικρός με τη δουλειά του, η μαμά από τη Ρόδο, οπότε. Ήταν λίγο περίεργο. Μεγαλώνοντας, όταν συναντώ όμως Πρεβεζάνους, μου αρέσει να μιλάω τη διάλεκτο. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ όταν πάω στο χωριό και καμιά φορά έτσι πετυχαίνω την βαριά διάλεκτο του χωριού, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι αυθεντική και ωραία. Μια νύχτα θέλω μόνο από σένα, να δεις που εμείς οι δυο θα γίνουμε ένα. Μια νύχτα θέλω μόνο και σταματάω το χρόνο εδώ. Μια νύχτα θέλω μόνο να μου δώσεις, συμπόσχομαι. Η εφηβική σου ζωή και γενικά η νεανική σου ζωή ήταν μια ζωή όμορφη, γεμάτη το, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεμένη οικογένεια. Δεμένη οικογένεια. Πολύ αγαπημένη, είναι η βάση μου. Αδέρφια. Έχω μια αδερφή μικρότερη, η οποία ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Υπήρχε μια επιμονή των γονιών μου να σπουδάσω, καθότι και η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια. Σπούδασες. Σπούδασα φυσικό στην Πάτρα. Τέλειωσες. Τελείωσα και. Όπως όλοι κάνω αυτό που αγαπώ και όχι αυτό που σπουδάζω. Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Από την άλλη σίγουρα δεν είναι... Εννοώ για τους καλλιτέχνες, έτσι. Εννοώ, το καταλαβαίνω. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τώρα, σπούδασες για χατήρι της μαμάς σου. Κανείς δεν θα πει ότι ήταν κακό. Καλό ήταν που σπούδασες, έτσι μορφώθηκες. Απλά είναι αυτό το περιβόητο, το έχω ακούσει τόσες χιλιάδες φορές αυτή την ιστορία. Σπουδάζουν, παίρνουν το χαρτί τους. Έχω ακούσει ιστορία από ταξιτζή, για να καταλάβεις. Τέλειωσε κάτι πάρα πολύ πολυτεχνείο, κάτι δηλαδή ναι, πολύ ναι. Μεγάλο. Πολύ, ο άνθρωπος διάβασε πάρα πολύ. Την ημέρα που το πήρε, πήγε, το άφησε στη μάνα του και πήγε και πήρε το ταξί του πατέρα του και έγινε ταξιτζής. Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο του, η μεγάλη του αγάπη. Έχει σημασία να κάνουμε. Η ζωή πολύ μικρή για να κάνουμε πράγματα για άλλους. Πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Οι γονείς μου δεν ήταν αντίθετοι, αλλά είχαν αυτή την οτροπία ότι να έχει μια ασφάλεια. Βέβαια τώρα το χαίρονται και είμαι και εγώ χαρούμενος γι' αυτό. Μπράβο. Άρα πόσα χρόνια τραγουδάς τώρα επαγγελματικά? Είναι περίπου 11 χρόνια. Από το υποσχέσεις που ξεκίνησα το 10, ναι, 11 χρόνια, πάμε στα 12 σιγά σιγά. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνάς. Πως θα μ' αγκαλιάζεις, δεν θα μου όταν με συναντάς. Πώς θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνάς. Πώς θα μ' αγκαλιάζεις, δεν θα μου γκρινιάζεις όταν με συναντάς. Δεν έχεις σκεφτεί να το σταματήσεις ποτέ? Υπήρξε στιγμή που είπες να τη σταματήσω εδώ, να πάω να δω κάνω κάτι άλλο? Είμαι από τους τυχερούς που η δουλειά μου πήγαινε πάντα πολύ καλά. Μετά πάνω και τα κάτω, εννοείται, γιατί σε όλους συμβαίνει. Αλλά το θέμα είναι να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς και την κακή κατάσταση και την καλή. Ναι. Δηλαδή και όταν έχεις επιτυχία, να ξέρεις ότι η επόμενη κίνηση δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένη. Πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος. Και ήμουνα και γενικά σαν στάση ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και όταν έβγαζα πολλά χρήματα, δεν έλεγα τώρα πάμε να τα ξοδέψουμε, να πάρω ένα πανάκριβο αμάξι χωρίς λόγο. Αλλά ήμουνα γεννημένος, μαθημένος σε απλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν τα δήθεν. Κι άμα δεν σε ξαναδώ.